Α, πίσω, άστε. Πέρσι. Το δύο πώς ήταν στο δύο. Δεν κατεβαίνει με τα πόδια. Όχι. Εκτός να έχει φύγει από νωρίς. Να έχει φύγει από νωρίς. Τα πάντα δεν είναι πάντως, ε. Έχει φύγει κάπου εκεί πάει. Δεν του άφηνα το χαρτί εδώ, δεν θα πήρα κάτι πάνω, βάλα χαρτί και από κάτω. Λοιπόν, όπως είμαστε Αγίος Σπυρίδων. Κάτσε, περίμενε, μη φεύγεις. Δεν φεύγουνε, πρέπει να είμαστε. Όπως είμαστε, Αγίος Σπυρίδων. Όπως είμαστε. Πέντε λεπτά, πάμε. Αγίος Σπυρίδων, πάμε. Κάτσε, κάτσε, να σε πάρει κάμερα. Σε κάνω τελειώσει. Και εδώ από την κόλλα, να βάλει την κόλλα. Για τι κάμερε. Έλα, έλα. Δεν θα πάρω μαρτυρίζε, εσύ πάλι. Όχι, να γίνω μπροστά, δεν είπα γι' αυτό. Μακριά από τι κάμερε.
Καλά και μας βρήκατε, γιατί από το γιατρό έρχομαι. Περαστικά σου. Λοιπόν, πού είναι ο Βαγγέλης. Στάσου, λέω. Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις. Καλά είστε. Ότι κανείς δεν έχει τη δύναμη να μας αδικήσει. Αυτός που μπορεί να αδικήσει δεν είναι κανένας άλλος παρά ο εαυτός μας τον εαυτό του. Είναι, λέγει, φύση αδύνατον να αδικηθούμε εάν εμείς δεν θέλουμε. Και με ένα πολύ γραφειρό και ζωντανό τρόπο ξεκινά, το διαβάσω γιατί αξίζει τον κόπο. Ξεκινάει την ομιλία του ως εξής. Όλα έχουν γίνει άνω κάτω. Το γένος των ανθρώπων είναι γεμάτο από πολλή σύγχυση. Έχουμε αντίρρηση, Ιωσήφ. Όχι. Και αυτό είναι γραμμένο 1400 χρόνια πριν. Σήμερα ήθελε να είναι τρία βιβλία για να το περιγράψουν. Υβρίζονται και ότι πολλοί είναι εκείνοι που κάθε μέρα αδικούνται. Υβρίζονται, εκβιάζονται, βλάπτονται. Αυτή, Ευαγγέλιο, είναι μια πραγματικότητα. Οι αδύνατοι από τους δυνατοτέρους και οι πτωχοί από τους πλούσιους. Και όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα κύματα της θαλάσσης, έτσι και δεν μπορούμε να μετρήσουμε
το πλήθος των κατατρεγμένων, των υβριζομένων, των αδικουμένων. Και ας προσέξουμε παρακάτω. Ούτε η απειλή των νόμων, λέμε και εμείς σήμερα. Πού είναι οι νόμοι? Δεν εφαρμόζονται, λέμε. Ούτε ο φόβος των δικαστηρίων, ούτε τίποτε άλλο σταματά αυτή τη συμφορά και αυτή την αρρώστια. Αλλά καθημερινώς αυξάνεται το κακό και από παντού πληθύνονται οι αναστεναγμοί και οι θρήνοι και τα δάκρυα των αδικουμένων. Και αυτοί ακόμη που τάχθηκαν δικαστές για να διορθώσουν τα τιού του είδους πράγματα, αυτοί επαυξάνουν τη συμφορά και επιδεινώνουν την ασθένεια. Δια τούτο πολλοί από τους πλέον ανόητους, τους πλέον δυστυχισμένους, καταλαμβανόμενοι από κάποια καινούρια παραφροσύνη, για όλα αυτά κατηγορούν ποιον Ευαγγελέα? Το Θεό. Καθώς βλέπουν τον μεν μυαλωμένο άνθρωπο πολλές φορές να τον σύρουν, να τον προσβάλλουν, να τον εξουσιάζουν, να το δε θρασί και αδιάνθρωπο, τον άτιμο των ατίμων να πλουτίζει και να περιβάλλεται με δύναμη και να γίνεται επίφοβος στους πολλούς για να προξενεί αναλύμητα κακά στους δικαίους. Μας δίνει μια εικόνα ολοζώντανη σαν εκείνη που ζούμε εμείς σήμερα. Και λέγει ότι όλο ένα και προχωράει προς το χειρότερο, το κοινωνικό κακό. Φέρετε στο μυαλό σας τι είπα στην αρχή. Ότι κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει. Και εδώ μιλάμε για αλλεπάλληλα, για κατά σειρά, επί σειρά σειρών, το ένα κακό μετά το άλλο να διαπράττεται μέσα στην κοινωνία μας. Όντως δεν μπορεί να αδικήσει εμάς κανείς, το ερώτημα. Για να μπορέσουμε, λέει Γερός Χρυσόστομος, να καταλάβουμε. Το αδύνατο να μας αδικήσει ο οποιοσδήποτε, ακόμη και αυτός ο διάβολος, πρέπει, λέει, να ρίξουμε μια ματιά, να καταλάβουμε ποια είναι η δύναμη που αντιμετωπίζει τα κακά ώστε να μην μπορούν να μας ενοχλήσουν. Να γίνουμε γνώστε και κάτοχοι αυτής της δυνάμεως. Λέγει, θα αναφέρω έναν αρχαίο Έλληνα που είχε επινοήσει μία δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά όμως έλεγε, θέλω να μου δώσετε τον κατάλληλο τόπο για να τοποθετήσω τη δύναμη αυτή και εγώ θα κουνήσω τη γη. Αυτό, δώσε μου τόπο να τοποθετήσω το μογλό εκείνο τη δύναμη και εγώ θα την κουνήσω τη γη. Και ο Ρώσος Χρυσόστομος
λέγει μία είναι η δύναμη. Αυτή που αντλεί ο άνθρωπος από την πίστη στο Θεό και από την αρετή που μπορεί να πάρει και που παίρνει όταν έχει ρίζες δυνατές στην πηγή της ζωής. Ότι παρασύ πηγή ζωής. Ο Απόστολος Παύλος που σε όλο το μεγαλείο εκφράζει αυτή την πραγματικότητα, ότι δηλαδή έχει τη δύναμη και αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε κακό, λέγει ότι πάντα, τα πάντα δηλαδή όλα, τα μπορώ, πάντα ισχύω, ελ το ενδυναμούντι με Χριστό, με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δύναμη. Όμως, από αυτή τη δύναμη, επαναλαμβάνω, πηγάζει κάθε αρετή που είναι δυνατή. Αρετή που σε μας προσφέρεται από τον Κύριο. Αφού ο Άγιος Ιωάννης νομίζω λέει ότι μίζων ο εν ημίν, αυτό που εμείς έχουμε μέσα μας και κουβαλάμε, το Άγιο Πνεύμα, είναι μεγαλύτερο και ανώτερο σε δύναμη από το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Και εννοεί και το κακό και τον Αντίχριστο μαζί που βασιλεύει στον κόσμο. Μια παρατήρηση σε αυτά τα όντα που υπάρχουν στη γη. Μας λέγει το εξής. Άμα ρίξουμε, λέγει, μια ματιά σε αυτά που ο Θεός έχει δημιουργήσει, βέβαια, από τα όντα το καθένα έχει και εκείνο που του κάνει τη ζημιά. Το καθένα έχει και εκείνο που του κάνει τη ζημιά. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το σίδερο το βλάφτη σκουριάρει, το μαλλί ο σκόρος, τα κοπάδια των προβάτων ο λύκος, το καλό κρασί το ξινό το βλάπτη. Κινδυνεύει από το ξινό να γίνει ξύδι. Και το μέλι, η δυνατότητα να χάσει γλυκύτητα και να πάψει να είναι γλυκής, να γίνει ένας πικρός χυμός. Επαναλαμβάνω, και τα μέλι, το βλάπτη, ποιο το βλάπτη? Φιλοξήρα. Φιλοξήρα. Μάλιστα. Και τα πρόβατα και γενικά, και γενικά υπάρχει, λέει, η ξηρασία που βλάπτει όλα τα φυτά. Δεν αφήνει τίποτα. Άρα, σε κάθε ένα από αυτό υπάρχει και μία ασθένεια που τα βλάπτει. Και αν έρθουμε και στον άνθρωπο, είναι οι αρρώστιες που μαστίζουν την ανθρωπότητα. Παντού κανείς βλέπει το, από τα άψυχα μέχρι και τα έμψυχα τον άνθρωπο να υπάρχει το κακό που βλάπτει και ζημιώνει την υγεία τους και τα καταστρέφει. Και για τον άνθρωπο δεν είναι μόνο το σώμα που βλάπτεται
από τις αρρώστιες. Αλλά το χειρότερο από τις αρρώστιες, το κακό που είναι δυνατόν να περάσει ύπουλα, αν ανοίξουμε την πόρτα μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι που βλάπτει, λέει ο Ρώσος Φώστομος, το γένος των ανθρώπων. Να έρθουμε λίγο στον Κύριο που είδε τον παράγητο Παναγιώτη και δεν του είπε σήκω αμέσως να περπατήσεις, αλλά του είπε σου χαρίζω την υγεία στην ψυχή. Αφέοντες οι αμαρτίες σου. Γιατί αυτή η αμαρτία είναι το κακό που προξενεί όλα τα κακά. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν φοβήθηκα τίποτε άλλο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και για τον εαυτό του φυσικά μιλάει, παρά μόνο ένα κακό, και αυτό είναι η αμαρτία. Αν ο άνθρωπος παραδοθεί από μονάχος του, ήδη είναι όχι ο αδικημένος Ιωσήφ, αλλά ο χαμένος πέρα για πέρα. Είναι χαμένος. Διότι η αμαρτία επιφέρει το πραγματικό θάνατο που είναι το χειρότερο. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα όλα έρχονται μονάχα. Το φυσικό θάνατος είναι κατά φυσική συνέπεια. Ο πραγματικός θάνατος είναι ό,τι χειρότερο για την ψυχή του άνθρωπου. Το χειρότερο πράγμα. Οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Πατέρας ο Χρυσόστομος, οι άνθρωποι λένε, τι λένε, κακό είναι η φτώχεια. Αλλά δεν είπε κάτι τέτοιο η Ευαγγελική κακό Περιοχή. Κακό είναι η φτώχεια. Κάτι άλλο είπε η Ευαγγελική Περιοχή. Επίτρεψέ μου, θα δούμε τώρα στη σειρά. Κακό είναι η αρρώστια. Κακό είναι η χρηματική ζημιά. Να πάθει ζημιά χρηματική. Κακό είναι η συκοφαντία. Κακό είναι ο θάνατος. Το χειρότερο από τα κακά. Αυτά ονομάζουν και ονομάζουμε κι εμείς κακά στον κόσμο αυτό. Και αφού βασιλεύουν εκείνα τα κακά, οι άνθρωποι διαρκώς χτυπιώνται άμα τους συμβαίνει ένα το κακά αυτά και θρηνούν. Και ακόμη, αν υπάρχει ανθρωπιά, λυπάσαι τον συνάνθρωπό σου όταν πέσει σε ένα από αυτά τα κακά. Και λες, βρε το δυστυχισμένο, τι έπαθε. Αν υπάρχει ανθρωπιά και δεν υπάρχει φθόνος για να χαίρεσαι με το κακό, με τη συμφορά του άλλου. Βλέπουμε άλλον να χάνει ολόκληρη την περιουσία του, άλλον να αρρωσταίνει βαριά και να τον ξεγράφουν οι γιατροί και να λένε αυτός είναι τελειωμένος. Θα προσέξουμε λίγο να δούμε εδώ ο Άγιος Πατέρας πώς θα χειρίζεται. Άλλος λέει χάνει την πατρίδα του, άλλος φυλακίζεται, άλλος χάνει τα παιδιά του και ούτω καθεξής. Το ένα κακό δίπλα στο άλλο και δεν ξέρουμε ποιο κακό θα μας βρει από όλα. Κανένα από τα παραπάνω κακά δεν αδικεί, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Κανένα από τα παραπάνω κακά δεν αδικεί τον προσεκτικό άνθρωπο.
έτσι λέει, τον προσεκτικό άνθρωπο, κανένα από τα πάρα πάνω μπακά δεν τον αδικεί. Γιατί? Γιατί ανέφεραμε προηγουμένως ότι αυτός που κουβαλάει μέσα του την αρετή και με κεφαλαία και με μικρά γράμματα, αυτός δεν αδικείται. Θα πείτε, είναι δυνατόν αυτά τα τόσο φοβερά κακά να μην βλάπτουν τον άνθρωπο? Ας πάρουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παίρνει το παράδειγμα από τη δική του εποχή και λέει ένα άλογο που έχει χρυσά ηνία, έχει πλεξούδες όμορφες στη χέτη του, όλα λάμπουν επάνω του. Αυτά μας δίνουν, λέγει για την εποχή του, το άλογο εκείνο που είναι ικανό να προσφέρει. Αυτά, επαναλαμβάνω, η ομορφιά στα χάμουρα που λέγαμε στην εποχή και, και σε ό,τι εξωτερικό υπάρχει, ή τα δυνατά πόδια και ταχύτητα. Η αρετή του αλόγου είναι εκείνη που μπορεί, λέει, να χαρακτηρίσει το άλογο ικανό και όχι η ομορφιά του εξωτερική. Ακόμη, το αμπέλι με τα φύλλα τα πολλά και τα πράσινα και το άδειο προς τα φύλλα ή εκείνο που είναι γεμάτο προς τα φύλλα. Η ελιά που έχει πλούσια τα φυλώματα ή εκείνη, σε εκείνη την ώρα στην οποία κρέμονται οι ελιές οι πολλές. Η αρετή που χαρακτηρίζει το καλό προϊόν, δηλαδή το δέντρο το καλό, εκείνη είναι που παράγει το κοτοβάρκο και όχι το φύλλωμα. Για να εξηγήσουμε το παράδειγμα, τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον πειράξει το κακό όταν είναι καρπερός στην ψυχή, δυνατός στο φρόνημα, ριζωμένος στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Αν δεν είναι ριζωμένος εκεί, αν η ψυχή του δεν μιλάει για Χριστό, δεν έχει παλμό, λέει σε μια προσευχή ωραία, ποιος Άγιος δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τι λέει: Κύριε, στάξον μη σταγόνα μία του ελαίου σου, ή να εκαθεί ο σπύρι καρδία μου και κατακάστας ακάρθας, λέει, Κύριε, στάξε μου από το δικό σου έλεος μέσα στην καρδιά μου μόνο μία σταγόνα, να καούν τα αγκάθια που έχει μέσα, να φωτιστεί η ψυχή μου, να γίνει δυνατή, και τότε μόνο, Κύριε, είμαι δυνατός. Η δύναμη δεν έγκυται στην ομορφιά που έχει ο άνθρωπος εξωτερική, ούτε στο χρήμα που θα διαθέσει, ούτε στα καλά σπίτια που θα έχει, ούτε στα αυτοκίνητα, ούτε στην άρεση στην καλοπέραση. Όχι, λέει ο Χρυσόστομος, δεν είναι αυτή η δύναμη. Η δύναμη βρίσκεται στην ψυχή που μπορεί να κοιτάει και την αρρώστια και τα δικήματα και το θάνατο κατάματα και να μην φοβάται. Παράδειγμα για να καταλάβουμε. Παράδειγμα για να καταλάβουμε. Από τα πασίγνωστα, γιατί αυτά μας δίνουν
να καταλάβουμε. Έρχεται η συμφορά, σαρώνει το σπίτι του Ιώβ και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του κόβει η αρρώστια, λέει, το σώμα, χειρότερο από ότι κόβουν μυριάδες σκουλίκια, για να τον κάνει, λέει, όχι να χάσει την υγεία, αλλά για να βλαστημεί στο Θεό. Η αφορμή και αιτία είναι όλοι και όλοι, όχι, επαναλαμβάνω, για να χάσει την υγεία ή να οδηγηθεί και στο θάνατο. Προορισμός αυτής της μάστιγας ήταν, του το είπε η γυναίκα του, βλαστήμα το Θεό και πέθανε μετά. Να το κάνει να αγωγήσει, να διαμαρτυρηθεί, να βλαστημήσει εναντίον του Θεού. Αυτό ήταν ο κιόλο. Όχι η ασθένεια που του έκοβε κομμάτια κομμάτια το σώμα, με προορισμό βέβαια να τον οδηγήσει στον Άδη. Όχι, λέει, να, ο Ιώβ απέδειξε ότι είχε δύναμη στην ψυχή και ότι νίκησε με τη δύναμη αυτή ακόμη, όχι την ασθένεια, αλλά και το θάνατο ακόμη. Δεν επαναλαμβάνω, μπορεί και λέει ο Χρυσόστομος, ότι εδώ δεν αδικήθηκε ο Ιώβ από άνθρωπο, αλλά από τον δαίμονα που είναι πονηρότερος και από άνθρωπο, που σοφίζεται και επινοεί πολύ περισσότερα από ότι ένας άνθρωπος για να κάνει κακό. Και παρά τα αυτά, αποδείχθηκε ο Ιώβ ισχυρότερος του δαίμονα. Ισχυρότερος δαίμονα. Και η γυναίκα έπεσε επάνω και τα δαιμόνια έπεσαν επάνω του και ο Ιώβ παρέμεινε ατράνταχτος. Δεν αισθάνθηκε ο Ιώβ ότι αδικήθηκε. Έχεις, λέγει, χρήματα και υλικά αγαθά και σου αφαιρέθηκαν. Έφερες τίποτα στον κόσμο. Γυμνή στον κόσμο εισήλθαμε και γυμνή εκ του κόσμου δεν ξέρθαμε. Ούτε εισενέκαμε, ούτε θα εξενέκομε, ούτε φέραμε, ούτε θα πάρουμε μαζί μας τίποτα από εκείνα που φέραμε. Όλα είναι ξένα εκείνου που μας τα έδωσε. Η χρηματική λοιπόν ζημιά είναι πολύ μικρή από εκείνη τη ζημιά που μπορεί να κάνει ο πονηρός στην ψυχή του ανθρώπου. Και διαβάζω τώρα το σχετικό κομμάτι, πώς το περιγράφει ο Χρυσόστομος. Του αφαιρούσε, λέει, την περιουσία του Ιώβ, όχι για να το κάνει φτωχό ο διάβολος, αλλά για να τον αναγκάσει να είπε βλαστημία. Του έκοβε το σώμα του, όχι για να το κάνει ασθενικό, αλλά για να κατεβάλει, για να νικήσει δηλαδή, την αρετή που είναι δύναμη της ψυχής. Αλλά όμως, αφού χρησιμοποίησε όλους τους δόλους και αφού τον έκαμε από πλούσιο φτωχό, από πολύ τέκνο άτεκνο, γιατί του πήρε και τα παιδιά, καταξέσκησε όλο το σώμα του χειρότερα από χίλιους δημίους και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και την οικία του, ξέρουμε που τον οδήγησαν τον Ιώβ,
Έξω από την πόλη στην Κοπριά επάνω. Χωρίς σπίτι, χωρίς πόλη. Πάνω στην Κοπριά. Για να τον μεταφέρει σε άλλη πόλη, αλλά αφού του έδωσε αυτόν σαν πόλη και σαν σπίτι την Κοπριά, όχι μόνο καθόλου δεν τον κατέστρεψε, αλλά και το παρουσίασε λαμπρότερο, ένεκα τον όσο σκέφτη εναντίον του. Στο θέμα μας, τον αδίκησε? Όταν ο άνθρωπος είναι ριζωμένος καλά, πολύ καλά, στην πίστη του Κυρίου και είναι δεμένος και μιλάει όλη την ώρα με τον Κύριο, του λέει «Κύριε, σε θέλω να είσαι μαζί μου», τότε είναι δυνατός και είναι, από ό,τι απέδειξε εδώ, αδύνατον να τον νικήσει το οποιοδήποτε αδίκημα, το οποιοδήποτε κακό. Να πάμε να δούμε κάτι άλλο, το εντελώς αντίθετο. Ήταν λιμανάκι ο Παράδεισος και είναι λιμανάκι ο Παράδεισος. Δεν βασιλεύει και δεν βασίλευε και τότε που ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο ο Κύριος. Βασίλευε. Πού παρέδωσε τα όπλα ο Αδάμ? Στη μάχη και στον πόλεμο? Μέσα στο καλά οχυρωμένο στρατόπεδο, εκεί που τον κοιτάξε ο Θεός να αραιάζεται, στον Παράδεισο. Εκεί από μονάχος του παρέδου παραδόθηκε, στον πειρασμό, και ιτήθηκε και αδικήθηκε από μονάχος του και όχι από κανέναν άλλον. Παρέδωσε μόνος του τον εαυτό του και είπε «Εδώ είμαι, θα κάνω αυτό που λες». Άκουγα σήμερα από το σταθμό του Πειραιά ομιλία του πατρός Εφραίμου, του Κατουνακιώτη, που είναι στον Παράδεισο τώρα. Λέει «Το χάος που επικρατεί στον κόσμο οφείλεται στην αναρχικότητα, όχι προς τους συνανθρώπους μας, στο όχι που λέμε στο Θεό. Το όχι που εμείς λέμε στο Θεό δημιουργεί αυτό το χάος και δεν υπάρχει μη υπεύθυνος άνθρωπος, λέει, για το κατάντημα που έχει ο κόσμος. Δεν υπάρχει, λέει, εγώ δεν φταίω γιατί ο κόσμος έτσι. Δεν υπάρχει, δεν φταίω. Όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι γιατί ο κόσμος υποφέρει». Το έχω πει και άλλη φορά και το πω και τώρα, μου το έχει πει ο Πάτερ Παΐσιος. «Ρε παιδί», πως έλεγε, μίλαγε ο Πάτερ Παΐσιος, «κάνε και λίγη προσευχή για αυτούς που πεινάνε στην Αφρική». Και δεν είναι μόνο το έργο μας αυτό. Έργο μας είναι κάθε πρωί και κάθε βράδυ δύο κουβερντούλες. Υπάρχουν αδικημένοι, κατατρεγμένοι, πεινασμένοι, άρρωστοι, που αδικούνται κλπ. Για όλες αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων πρέπει να βάζουμε τα γόνατά μας κάτω, και να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και για εκείνους ακόμη, δοκιμάστε το, αδελφιά μου, και το δείτε άμεσο το αποτέλεσμα, άμεσο. Καταλαβαίνουμε ότι ο τάδε έχει φθόνο μέσα εις βάρος μας, σε μας φωνεί. Και μπορεί να λέει και μπροστά μας και πίσω μας. Αν αφαιθούμε στη δική μας δύναμη και πούμε θα τον αντιμετωπίσω, θα γίνει να ο φθόνος θα πουντώσει μέσα μας. Αν γονατίσουμε κάτω και πούμε «Σε παρακαλώ, είναι αδελφός μου, δώσε μου αγάπη και λέει σε τον». Τα μάτια γίνονται αλλιώτικα και τον βλέπεις και δεν αισθάνεσαι τίποτα, τον αγαπάς πραγματικά. Το είχα ζήσει και το λέγει του πράγμα. Αμαρτάνω που το λέω. Τα γόνατα κάτω, λέει σε τον Κύριε, δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτός γιατί το κάνει αυτό. Άμα το καταλάβαινε, θα ήταν αλλιώτικος. Το κακό το δικό του ζητάει. Αυτός υποφέρει που φθόνει. Δεν υποφέρω εγώ. Και κατορθώνει το φθόνο του, αν εγώ δεν προσέξω,
είπαμε. Ο προσεκτικός δεν βλάπτεται. Αν εγώ δεν προσέξω, βλάφτηκα από το φθόνο του. Παρασύρωνε. Αν όμως βάλω τα γόνατα κάτω, ο Κύριος με ακούει. Λάλη, Λάλη, μοίρα μου, είπε στο Μωυσή, και σε ακούω. Και αλλού λέει, μου μίλησες, ακόμα δεν λέει ο Μωυσής, δεν είχε μιλήσει στο Θεό, του λέει, εδώ είμαι, πες μου τι θέλεις. Και ο Κύριος πάλι χαρακτηριστικά δεν λέει, ότι είμαι έξω από την πόρτα σου, άνοιξε μου και θα μπω μέσα. Αδελφοί μου, τα μπορούμε όχι μονάχοι μας, τα μπορούμε με τη δύναμη του Θεού. Έχουμε, Παναγιώτη, αυτή τη δύναμη, όχι όπως την εννοούσε ο Αρχιμίδης, αλλά όπως ο Κύριος μας τη λέει. Δια πίστεως κατηγορίζονται βασιλείας, έβεσαν δύναμη πυρός, με την πίστη τα κατάφεραν όλα. Και φωτιά έσβησαν και λιοντάκια στα λιοντάρια πέσανε μέσα οι Άγιοι και δεν πάθαν τίποτα. Και το κομμάτι τους κόψαν και δεν πάθαν τίποτα. Αλλά είχαν όμως πάντα τον ασύρματο ανοιχτό. Και πάλι ο Παΐσιος έλεγε, όταν ήμουνα, το έχετε διαβάσει κιόλας, όταν ήμουνα λέει στις διαβιβάσεις στο στρατό και κινδυνεύαμε, αυτό μας έσωσε, λέει, ο ασύρματος. Και εμείς έχουμε εδώ, συνεχώς πόλεμο έχουμε, μας κυνηγάει, δεν μας αφήνει ο πειρασμός καθόλου, ας έχουμε τον ασύρματο προς τα πάνω. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Είπα, αδελφούς, κάτι προηγουμένως και το διαβάζω, το ακούσουμε όπως είναι, όπως είναι αυτούσιο από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Τι δε εζημίωσε το Λάζαρο, αυτό δεν εννοούσες, ναι, η ασθένεια, οι πληγές, η φτώχεια και η εγκατάλειψη από τους δικούς του. Μήπως εξαιτίας αυτών δεν πλέχτηκαν γι' αυτόν περισσότερα σταφάνια. Τι έβλαψε τον Ιωσήφ το ότι απέκτησε κακή φήμη και στη δική του χώρα και στην Αίγυπτο που πουλήθηκε. Στην Αίγυπτο εκεί του έβαλε στην πλάτη η γυναίκα του Φαραώ του Πετευρή ότι προσπάθησε να μαδικήσει και πήρε το όνομα του Μιχού. Βλάφτηκε, λέει, από αυτά τα δικήματα. Λαμπρότερος δεν έγινε. Δεν κυριάρχησε στην Αίγυπτο. Δεν έγινε μάλλον ίσως και ανώτερος από το Πετεφρί που διοίκησε την Αίγυπτο ολόκληρη. Οι άνθρωποι του Θεού δεν αδικούνται. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δύναμη, τη λαχτάρα μάλλον, τη λαχτάρα, να λέμε Χριστέ μου, εσύ τέτοια ζωή μας ετοιμάζεις και εμείς αδιαφορούμε για αυτή τη μεγάλη δωρεά και την προσφορά. Και ακόμη θα ήθελα, δεν το θαυμάζουμε τον Ιωσήφ, λέει, και εκπληττώμεθα δι' αυτά περισσότερον, διότι ο ίδιος ο θάνατος τι εζημίωσε τον Άβελ, τον ζημίωσε τον Άβελ ο θάνατος, τον μνημονεύουμε σήμερα ως παράδειγμα δικαίου, λέει. Όπως και τον Ιώβ. Ο Ιώβος αγωνιστής. Ο Άβελ είναι ο πρώτος που έπεσε από χέρι αδελφικό και λέμε του δικαίου Άβελ πήρε την προσωνυμία, δίκαιος και εμείς τους αιώνας των αιώνων. Αντίθετα, ο Κάιν έχει φέρει, αυτός που αδίκησε, αδικείται αιωνίως. Αδικείται αιωνίως, γιατί λέμε φωνιάς. Αδικείται αιωνίως, όχι μια μέρα και δύο μόνο, ούτε ένα χρόνο και δύο μόνο. Θέλω να διαβάσω κάτι τώρα από εδώ, που είναι τόσο όμορφο, για να δούμε ορισμένα πράγματα. Για ποιο λοιπόν λόγο
λέγουν υπάρχουν τιμωρίες και κολάσεις. Υπάρχουν τιμωρίες, υπάρχουν και κολάσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει η γέννα, του λέει ο Κύριος, θα πας, λέει, στη γέννα του πυρός. Στην κόλαση, με άλλα λόγια. Γιατί υπάρχουν τόσες απειλές, εάν κανείς ούτε αδικείται, ούτε αδικεί. Γιατί λέει ο Κύριος ότι υπάρχει κόλαση. Αφού λέγει ούτε αδικείται κανείς, ούτε αδικεί. Τι λέγεις, γιατί μπερδεύεις τα πράγματα. Εγώ δεν είπα ότι κανείς δεν αδικεί, αλλά ότι κανείς δεν αδικείται. Και πώς είναι δυνατόν, λέγουν, να αδικούν πολλοί, ένας όλος κόσμος να κάνει αδικίες και κανείς να μην αδικείται. Το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Ερώτημα. Ζούμε μέσα στις αδικίες που κάνουν ένα σωρό άνθρωποι. Και λέμε δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος που να αδικείται. Είναι δυνατόν? Ερώτημα, λέει ο Άγιος. Είναι δυνατόν? Έτσι όπως σας το δίδαξα τώρα. Επειδή και τον Ιωσήφ τον αδίκησε αδελφή του, αυτός όμως δεν αδικήθηκε. Τον αντίον ο Άβελ σκέφτηκε κακόν. Αντίον ο Άβελ εσκέφθη κακόν. Όχι, λάθος. Τον αντίον του Άβελ σκέφθηκε κακόν ο Κάιν. Δια τούτο υπάρχουν τιμωρίες και κολάσεις. Διότι ο Θεός δεν καταργεί τις τιμωρίες ένεκα της αρετής του Πασχόντων. Δεν θα καταργήσει την τιμωρία ο Θεός, την κόλαση, επειδή υπάρχουν αυτοί που υποφέρουν και είναι άρετοι. Όχι. Αλλά διατηρεί, λέει, τις τιμωρίες ο Θεός, τις κολάσεις, για εκείνους που είναι αδίκοι. Και δεν πούμε ότι αδικία είναι η κόλαση που μετέρχεται ο άδικος. Και έρχεται λοιπόν εδώ και λέει το εξής. Σου αφαίρεσαν τα χρήματα, λέγε γυμνός εξήλθα εκ της χιλίας της μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικόν, εκείνο που είπε ο Αποστολός Παύλος στον Τιμόθεο, τίποτα δεν φέραμε σε αυτόν τον κόσμο, φανερό είναι ότι και τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας. Σε κακολόγησαν και σε περιέλουσαν με αναρρύθμιτα βρισήματα. Θυμήσου εκείνο το λόγο που λέγει «Ουέ ημίν όταν καλός ημάς ύπος οι πάντες οι άνθρωποι». Αλλή μονά σας, άμα οι άνθρωποι σας πούνε μπράβο. Και χαίρετε και σκυρτάτε όταν σας βγάλουν πονηρό κακό όνομα για το δικό μου όνομα, του Ιησού Χριστού δηλαδή. Σε εξόρισα μακριά, σκέψου και φιλοσοφήσου ότι ξένος είσαι σε αυτή τη γη και πρόκειται να φύγεις. Δεν είναι δική σου, δεν την πάρεις μαζί σου. Σε βασανίζει αρρώστια, φώναξε εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, όσο ο άνθρωπος, ο έξω, το σώμα μας δηλαδή, ο έξω άνθρωπος είναι το σώμα, ο έξω άνθρωπος είναι η ψυχή, όσο ο έξω άνθρωπος φθήρεται, τόσο ο εσωτερικός γίνεται καινούριος, τόσο ο ένδον ανακαινίζεται. Αλλά έπαθε κανείς βίαιο θάνατο, υπέστη βιοθάνατο. Τούτο είναι το ωραίο. Σκέψου τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και την κεφαλή του που κόπηκε στη φυλακή μέσα και μεταφέρθηκε σε δίσκο και δόθηκε σαν αμοιβή
το χορό της πόρνης. Το φανταζόμαστε εκείνο το πράγμα. Του Αγίου το κεφάλι κόβεται στη φυλακή από στρατιώτη, παραδίδεται στην Οδιάδα που ήταν πόρνη, για ένα χορό που χόρεψε και μόνο. Έτσι δόθηκε το κεφάλι δώρο στην πόρνη. Όταν σου συμβεί κάτι τέτοιο, σκέψου το και αυτό λιγάκι. Και θυμάμαι το Σωτήρι, τον Μίχα που πήγαμε για πρώτη φορά, μόλις είχε φύγει το παιδί από τον κόσμο, από το ατύχημα. Έχασα το παιδί μου. Όχι μωρέ, δεν το έχασες. Τώρα ζει το παιδί σου, του λέει. Επιλέξε. Και δε μου λες, ο νουνός του Χριστού με τι τρόπο έφυγε, του λέει. Ευνίδιος θάνατος έφυγε ο γιος του, του Μίχα, ο Βαγγελάκης, του φέρνει ακριβώς εδώ στο μυαλό του. Με τι θάνατο έφυγε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με το τσεκούρι δεν έφυγε, μωρέ. Του Ηρώδη. Του θύμισε βέβαια ορισμένα πράγματα. Τον Άγιο που αγαπούσε ο γιος του. Τον Άγιο Άγιο το πρόγραμμα. Και κατάλαβε ο Μίχας από εκεί. Λοιπόν, μιλάμε, επαναλαμβάνω, τι ώρα είναι. 8. Ο άνθρωπος μπορεί να περνάει και περνάει σίγουρα. Και αν δεν έχει περάσει, θα περάσει. Διαπυρός και ύδατος και σιδήρου, διαπυρός και σιδήρου, και εννοώ το εξής, ότι δεν τη γλιτώνει από τις δοκιμασίες. Είναι συνέπεια της πρώτης αμαρτίας που γέννησε όλα τα κακά και συνέπεια των ειδικών μας αμαρτιών που ζούμε στον κόσμο αυτό χωρίς να κάνουμε αγώνα για να φύγουν από πάνω μας. Οι δοκιμασίες είτε δεν έχουν έρθει, είτε ακόμα δεν είναι μπροστά μας, έρχονται, επαναλαμβάνω. Να έχουμε υπόψη μας ότι ο Δαβίδ είπε, Κύριε, περάσαμε μέσα από φωτιά και σίδηρο και τώρα είμαστε στην αναψυχή, δηλαδή πάνω που έχουμε, πάλι ζούμε τη χαρά εκείνη που ζούσαμε και πριν, αυτός μία αναψυχή. Είμαστε μέσα στην όαση, μέσα στην, ενώ περνάμε τη συμφορά, εντούτοις εσύ έρχεσαι και βάζεις το κεράκι σου και μας βγάζεις από τη συμφορά από μέσα και νιώθουμε τη χάρη σου και την ευλογία σου. Και προσθέτει, όταν λοιπόν ούτε η χρηματική ζημιά, ούτε οι συκοφαντίες και οι κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι αρρώστιες και δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται να είναι το φοβερότερο από όλα, ο θάνατος, ούτε αυτό, ούτε και όλα αυτά βλάπτουν εκείνους που πάσχουν, αλλά και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου πεις και να μου δείξεις κάποιον αδικημένο, εάν δεν παραδοθεί μόνος του σε εκείνον που τον αδικεί, για να αδικηθεί στην ψυχή και όχι στο σώμα. Γιατί στην ουσία εκεί οφείλεται η βαριά αδικία, όταν παραδίνεις τον εαυτό σου στο διάβολο και κάνεις ό,τι σου λέει. Εκείνο θεωρεί μείζον αδίκημα, το μεγαλύτερο αδίκημα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλα τα άλλα καλύπτονται με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού. Να έρθουμε να δούμε τον γίγαντα, τον ουρανομίκη γίγαντα, τον Απόστολο Παύλο, απέναντι σε όλα εκείνα τα κακά που βασανίζουν τον κόσμο. Πώς τα αντιμετώπισε, λέγει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Εφυλακίστη, δέθηκε με αλυσίδες,
σειρότανε από εδώ και από εκεί, μαστιγωνότανε, ελιθοβολήτο, ετραυματίζεται το σώμα του, χτυπιότανε με ράβδους, πνιγότανε, κινδύευε να πνιγεί στη θάλασσα, κινδύευε από ληστές, κουβαλούσε πόλεμο από τους Εβραίους, το κυνηγούσαν οι Εβραίοι για να το σκοτώσουνε, δεχότανε άπειρα χτυπήματα από τους εχθρούς και κατατρεχμούς, πάλευε με την πείνα, με τη γύμνια, υπέμενε πολλές και πικρές και συναχείς περιστάσεις και θλίψεις και φώναζε «Όλα με τη χάρη του Θεού ιτήθηκαν και έφυγαν. Όλα αυτά τα αντιμετώπισα, γιατί όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού». Κάποιος μπορεί να κάνει μία ένσταση, μία, να φέρει μία αντίρρηση και να πει «Όταν εγώ δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να κάνω το καλό που λέγεται ελεημοσύνη». Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν είναι αυτό που σε εμποδίζει να κάνεις την ελεημοσύνη. Και όταν ακόμα δεν έχεις χρήματα, μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη. Και να φέρει παράδειγμα τη γυναίκα με τους δύο οβολούς που ήταν όλη η περιουσία της, που τα έριξε ελεημοσύνη στο κουτί που έριναν οι πλούσιοι, τη χείρα που έδωσε μια χούφτα αλεύρι στον προφήτη Ηλία, και αυτό ήταν όλο και όλο η περιουσία της για να φάει αυτή και το παιδί της, και όμως την έδωσε στον προφήτη Ηλία, και η μία και η άλλη, η μεν μία είπε η ελεημοσύνη ήταν ανώτερη από όλων εκείνων που ήσαν εδώ παρόντες και έριξαν πολλά μέσα στο κουτί, γιατί το έδωσε την καρδιά της μαζί και όλη την περιουσία της, και η άλλη πληρώθηκε με την Ανάσταση του γιού της, η χείρα που έδωσε τη χούφτα με το αλεύρι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να δώσει ελεημοσύνη κανείς γιατί δεν έχει χρήματα. Και με χωρίς χρήματα μπορεί να βάλει τα χέρια, μπορεί να βάλει τα πόδια, μπορεί να κάνει εκείνο που είπα προηγουμένως, να γονατίσει κάτι και να πει «Κύριε, αυτό το πεινασμένο, στήτου να φάει και θα φωτίσει», λέει ο Παΐσιος, «ανθρώπους ο Θεός, ώστε να πάνε να του δώσουν για να φάει, αν εσύ προσευχηθείς». Αν λειτουργούσαμε έτσι ομαδικά, το κακό θα γινόταν, θα περιοριζότανε. Και εμείς θα ζούσαμε στον Παράδεισο από εδώ τώρα, όπως είμαστε, καταλαβαίνω, μέσα μας στον Παράδεισο. Γιατί όπου ζει Χριστός και είναι ο Χριστός ο Παράδεισος και τον ζει ο Χριστιανός τον Χριστό Χριστό, ζει τον Παράδεισο. Και για να τελειώνω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα κομμάτι εδώ, και θα το κλείσω, λέει ότι οι άνθρωποι ζουν σαν τις εταίρες, τις πόλεις, εκείνες που εκδίδονται. Θα το πω απλά, να το καταλάβουμε. Από αυτές που εκδίδονται περνάνε όλοι οι πόρνοι από πάνω τους. Και αυτοί που παραδίδουν τον εαυτό τους στο κακό, μοιάζονται με τις πόρνες, γιατί κάνουν όλα τα κακά. Είναι πόρνες, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Δεν βασιλεύει ο Θεός σε αυτούς. Τι κακό υπάρχει και δεν κάνουν. Αυτοί που και αδικούν και υβρίζουν και κλέβουν και ατιμάζουν και τα πάντα, δεν είναι τέρες, τι είναι. Ναι, εγώ δεν είμαι πόρνη. Μωρέ είσαι, άμα αφήσεις και σε ανέβει ο διάβολος και κάνεις το θέλημά του, τελείωσε. Είσαι ικανός να κάνεις όλα όπως θα κάνει και η πόλη. Ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Δεν είμαστε μονάχοι μας. Καθόλου δεν είμαστε μονάχοι μας. Έχουμε παρέα. Έχουμε παρέα εκείνους με αρχηγό τον Χριστό
που έχησαν το αίμα τους στους μάρτυρες και είναι δισεκατομμύρια μάρτυρες. Δεν μετριώνται. Έχουμε, λέει, νέφος μαρτύρων που έχησαν το αίμα τους. Μα και ο Κύριος μας το δικό του αίμα έχησε. Μια σταγόνα να μας δώσει και μας τη δίνει. Με αυτή τη σταγόνα εμείς γινόμαστε δυνατοί και άγιοι. Αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Ένας ήταν ο Λότ μέσα σε μια διεφθαρμένη παραφύση ζώσα κοινωνία. Παραφύση ζώσα κοινωνία. Στα Σόδομα και τα Γόμορα. Εκεί τίνουμε να φτάσουμε. Και χρειάζεται να μην αδιαφορούμε. Να είμαστε στη σκοπιά και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τον κόσμο». Ένας πολύ εκλεκτός ιεροκήρυκας, λέει, περνούσε κάποιος από ένα κελί αγιορείτικο, ήταν μεσάνυχτα, απ' έξω περνούσε, και άκουγε μια φωνή να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο». Αυτός, λέει, κυβερνάει τον κόσμο, που λέει την προσευχή αυτή, και όχι ο πλανητάρχης που καταστρέφει τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Μπορείτε να προσθέσετε. Τι να προσθέσω, αδελφέ, τώρα από άσχετο σας πω. Πάνω στο θέμα, κάτι μπορείτε να προσθέσετε. Όλα ωφέλιμα και συγκλονιστικά είναι. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στη χτεσινή ευαγγελική περικοπή που τα λέει όλα, ας πούμε. Και όχι μόνο σε συγκλονίζει, πρέπει και να σε προβληματίζει, ας πούμε, αυτή η βαλκαιρική περικοπή. Είπε ο Αβραάμ ότι ο πλούσιος τα είχε όλα σε αυτόν τον κόσμο και έχασε τον αιώνιο κόσμο. Αυτός που δεν τα είχε όλα στον κόσμο, κέρδισε τον αιώνιο κόσμο. Αυτό τα λέει όλα. Ερχόμαστε τώρα στο πνεύμα του Θεού για το Αποστόλου που λέει ότι ο αθλητής για να φτάσει στη νίκη πρέπει νομίμως να αθληθεί. Άμα ο άνθρωπος ξεκινήσει και αρχίζει και πέφτει, και ο Απόστολος Παύλος έπεσε, αναζήτησε το έλεος του Θεού και το έδωσε. Ενώ αντίστροφα ο Ιούδας απελπίστηκε και κρεμάστηκε. Εγώ πιστεύω ότι αν και ο Ιούδας ζητούσε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα το συγχωρούσε. Σίγουρα δεν υπάρχει. Άρα. Σίγουρα. Δεν ζήτησε μετάνοια. Όχι. Όχι. Απελπίστηκε για τον Σατανάς, τι κάνει. Ναι. Το ρίχνει τον άνθρωπο στην απελπισία. Ναι. Αφού δεν τον καταφέρνει, γιατί έχει δύο-τρεις τρικλοποδιές οι οποίες είναι θανάσιμες. Σου λέει, α, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Πας στην εκκλησία, κοινωνάς και λέει η Γραφή, δέχμα παρακυρίου πας υψηλοκάρδιος. Δηλαδή, αν σε ρίξει την υπερηφάνεια, είναι εξίσου επικίνδυνο όσο να σε ρίξει, όπως σε ρίξει την απελπισία. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν χάνει την πίστη του, θα τον Ιώβ, έχει επικοινωνία, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν ο άνθρωπος Θεού δεν επικοινωνεί και δεν ζητάει τη βοήθεια του Θεού, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Από πού θα πάρεις δύναμη? Άλλος σου το λέει. Ετείτε και δοθήσετε με, ζητήστε μου. Σαν καλός πατέρας που είναι. Ζητήστε μου. Τι να του ζητήσουμε? Το έλεος του. Τη βοήθειά του, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όπως όλοι οι άγιοι. Ο πλούσιος δεν είναι κακός ο πλούτος. Γιατί και αυτό έργο του Θεού είναι. Η οικονομία του Θεού επιτρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος τη από αυτή. Αλλά τι συμβαίνει? Αποκτώντας, αποκτάς και τον εγωισμό. Διότι η χείρα του των δύο λεπτών, αφού δεν είχε άλλα, όλη τη το είναι, ήταν στο Θεό. Περίμενε από το Θεό μετά. Ενώ ο πλούσιος τι κάνει? Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι είναι πολύ δύσκολο ο πλούσιος να σωθεί. Ο πλούσιος περιμένει, νομίζει, τα λεφτά του ότι θα σωθεί. Γι' αυτό και αυτά που δίνει ο πλούσιος δεν είναι πολλά οπωσδήποτε, διότι δεν είναι από το υστερημά του, είναι από το περισσεύμα του. Και αν είναι και από αδικίες, που συνήθως ο πλούσιος από αυτές δίνει. Και αν δίνει, αλλά εδώ το Ευαγγέλιο λέει δεν έδινε δεκάρα. Μα άμα δίνεις από τις αδικίες και από τα ζύγια που κάνουν οι εμπόροι, είναι σαν να μην έδωσες. Γιατί και πολλοί άγιοι είναι πλούσιοι που έχουν γίνει.
Μα δεν απαγορεύεται το πλούτο, αφού είναι χάρη του Θεού. Ο Θεός δηλαδή μην τα πάντα. Αγίασα, σωστό, πού λέει και μετά αγίασα. Αλλά τι γίνεται ο πλούσιος, είναι υπερηφανεύεται. Γιατί πιστεύει στα λεφτά, γιατί τα λεφτά είναι δύναμη. Ενώ η χείρα, αφού δεν είχε άλλα, περίμενα από το Θεό. Όλο τη το είναι ήταν στο Θεό, δηλαδή στην πρόνοια του Θεού. Διότι δεν λογίζεται άνθρωπος πιστός να μην πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, να μην ελπίζει από την πρόνοια του Θεού. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχουμε ακράδαντη πίστη ότι τα πάντα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Είτε καλά είτε κακά. Όλα. Τώρα την έχουμε ή όχι. Την έχουμε. Άμα δεν την έχουμε, να προσπαθήσουμε να την αποκτήσουμε. Ας είδαμε κάτι. Ε. Γι' αυτό λέει γεννηθεί το Θεό. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε λοιπόν, πρέπει στου ουρανού, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσο εν ουρανό και επί τη γη, τον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα, και άφτε μη τα οφειλήματα ημών, όσο και εμεί αφήνουμε τι οφειλέψει μα. Και μη σε βέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσε για μα από το κοριό. Διευχόν, Παναγίου του Πατέρα ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελεύθερο και σώσου μια σειρά. Και μου φέρνει με τα σκατάρα των διάφορες αφορμές, να μην προσπαθώ. Του λέω, αν δεν πάω στο ραντεβού με το Κύριο, ούτε ο Κύριος θα ακούει την προσευχή μου. Οπότε τι με σφέρει, να πάω. Μα έτσι είναι λογική. Γιατί αρχίζει η γυναίκα, εκεί την ώρα από εδώ, έρχεται επίσκεψη και πάει. Φέρνει τα σκατάρα του. Κώστα, ευχαριστούμε. Τα λέμε.